Για πρώτη φορά κάθεται στα βουλευτικά έδρανα η Τζόρτζια Κεφαλά, η οποία εξελέγει με την πλευσή Ελευθερία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και αναφέρθηκε στο κόμμα Σπαρτιάτε. Η ίδια κληθήσα να σχολιάσει την είσοδο του κόμματο Σπαρτιάτε, που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, είπε πω αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι τη κοινωνία το οποίο θέλει να προχωρήσει πιο δυναμικά. Συνέχισε δε λέγοντα πω δεν σύμφωνο φυσικά με όλε τι θέσει, μπορώ να πω πω διαφωνώ με τι περισσότερε γιατί ο δυναμισμό δεν έχει να κάνει με την επιβολή. Έχει να κάνει με το διάλογο και τη συζήτηση και τη στοιχειοθέτηση των απόψεών σου. Δεν θεωρώ τι μεθόδου του δόκιμες. Οι δηλώσει τη Τζόρτζια Κεφαλά, η οποία σχολιάστηκε για την ενδυμασία τη, δείχνουν ότι εκτό από τα τρία καθαρά δεξιά κόμματα που υπάρχουν, σπαρτιάτε ελληνική λύση νίκη, υπάρχει και η πλεύση Ελευθερία, η οποία, αν και δεν είναι ένα δεξιό κόμμα, έχει στι τάξει τη άτομα που έχουν εκφράσει πατριωτικέ ιδέε. Κάτι που σίγουρα δείχνει ότι η εθνική αντιπολίτευση θα είναι αρκετά ενισχυμένη στην τωρινή Βουλή.